Φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. Το καλάθι. Μία ακόμα νίκη την 8η στο πρωτάθλημα προς το AHR Plus την Κυριακή το μεσημέρι στο κλειστό των Χανίων, καθώς επιβλήθηκε με 76-57 του ΚΑΟ Μελισσίων για την 10η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας. Από το ξεκίνημα η γηπεδούχος ομάδα πήρε τα ενία του αγώνα και προηγήθηκε με 13-6 χάρη σε ένα καλάθι και φάουλ από την Σαραμπούθ. Η διαφορά μεγάλωσε ακόμα περισσότερο και έφτασε στους 10 για πρώτη φορά, 18-8, 3 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου, η οποία τελικά βρήκε την ομάδα του Χανίων να τη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για το 25-11. Και η δεύτερη περίοδο ξεκίνησε με δίποντο της Θεοζουλάκη για το συν 16 για πρώτη φορά στο μάτς. Ο ΑΧ συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο ημίχρονο στο 42-23, με τον τεχνικό του συλλόγου Σταύρο Νανάκο να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και στις νεαρές Πρασιανάκη, Δασκουλίδου, Παπαδάκη και Θεοδωσουλάκη. Παρόμοιο το σκηνικό και στο 3ο δεκάλεπτο με τον ΑΧ Ερπλάς με ένα επιμέρους 21-16 να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 24 πόντους, με τις μικρές εντός εισαγωγικών να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να προσφέρουν θέαμα με το γρήγορο και ελεύθερο μπάσκετ. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε για τον ΑΧ και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν τα Μελίσσια, τα οποία έκλεισαν την ψαλίδα στο τελευταίο δεκάλεπτο για το τελικό 76-57. Σημαντικό το γεγονός πως η ομάδα του AHR Plus ουσιαστικά τηρώντας το fair play ξεκούρασε τις Αμερικανίδες παίκτριες, καθώς ακολουθεί και ο αγώνας κυπέλλου την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στο κλειστό των Χανίων με την Ελευθερία Μοσχάτου. Τα δεκάλεπτα 25-11, 42-23, 63-39 και 76-57. Πρώτη σκόρερ για την ομάδα του AHR Plus ήταν η Μπούθ με 13, ενώ ακολούθησαν η Βιτζιλέου, η Αγγελική με 11, η Θεοδωσουλάκη με 10, η Βιτζιλέου Σταυριανή με 8, όπως και η Ντράμοντ, 7 συμπλήρωσαν η Παπαδάκη και η Δασκουλίδου, ενώ άξιζε αναφοράς πως σκόραραν και οι 11 παίκτριες που είχε στη διάθεσή του ο προπονητής του ΑΧ Σταύρος Νανάκος. Για τα Μελίσσια ξεχώρισαν η Στεφάνου με 11 όπως και η Παναγιωτίδη, ενώ 9 πρόσθεσε η Κυλιαρίδη. Είναι ένας στόχος να ενσωματώσουμε τα καινούργια κορίτσια στην ομάδα. Σήμερα θα παίρναν ούτως ή άλλως πάρα πολύ χρόνο ανεξαρτήτως αντιπάλου, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια με το Μοσχάτο, ένα για το κύπελο την άλλη Κυριακή και ένα αμέσως μετά στην Αθήνα. Και θέλαμε να δώσουμε χρόνο ξεκούρασης κυρίως στα κορίτσια που έχουν τραβήξει πολύ κουπί. Είναι ένα θετικό σημείο ότι τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν ως επιτοπλίστων και καταφέραμε να έχουμε μια καλή εμφάνιση απέναντι στον ουραγό του πρωταθλήματος. Από εδώ και πέρα στρέφουμε και το βλέπουμε στο κύπελο, έτσι. Τι περιμένουμε, ποιος είναι ο στόχος για την ομάδα, είναι η πρόκριση, μια καλή εμφάνιση? Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Μπαίνουμε στο κύπελο για να προκριθούμε. Θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε στους 4 της Ελλάδας και θα προετοιμαστούμε όλη την εβδομάδα δυνατά για αυτό. Έχουμε ήδη, τα κορίτσια μας έχουν μπει ήδη σε αυτό το mood. Να πω και για την ομάδα των Χανίων, όχι, κάνουν σπουδαία προσπάθεια φέτος. Έχουν φτιάξει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο με έναν πολύ καλό προπονητή και φαίνεται ότι δείχνουν το δρόμο για το πώς πρέπει να στηθεί μια ομάδα στην Α1. Εντάξει, με στοχευμένες κινήσεις στις ξένες αθλήτριες και είναι και μεγάλη εμπειρία για τα μικρά παιδιά που έχουν στην ομάδα τους. Πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστώ και τον coach Νανάκο για το fair play στον αγώνα, γιατί εμείς παίζουμε χωρίς ξένες. Οπότε όταν άνοιξε πολύ διαφορά, έβαλε και αυτός ακολούθησε με μικρές παίχτριες, νεαρές. Και είδαμε τουλάχιστον νέες αθλήτριες να παίρνουν κάποιο χρόνο συμμετοχής και να δείχνουν τι μπορούν στο μέλλον να κάνουν και αυτές. Να πω και κάτι ακόμα, ότι στο τέλος, ένα λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού, παίρνουν ένα time out. Για το λόγο ότι έχω 5 μικρές μέσα και να βάλουν απλώς την μπάλα μέσα, να τους δείξω ένα τέτοιο. Δεν έχει να κάνει για κανένα λόγο με κάποια κόντρα ή κάποια αντιπάθεια προς την ομάδα των Χανίων. Αντιθέτως, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που βρίσκουμε στα Χανιά κάθε φορά και προσπαθώ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα μου. Δεν έχω, έχω τεράστια εκτίμηση στην ομάδα των Χανίων. Τώρα, για το αν διαμαρτύρομαι στους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού του δικού μου, σαν προπονήτρια. Αλλά δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους του αντιπάλου σωματείου. Πολλά συγχαρητήρια θέλω να τους δώσω σε όλες τους παίκτες, τις αθλήτριες και στους προπονητές, σε όλους τους προπονητές στο team. Και στις δικές μου, τις μικρές και τις μεγάλες, να έχουν λίγο κουράγιο ακόμα. Γιατί στοχεύουμε στο δεύτερο γύρο να δείξουμε και ένα άλλο πρόσωπο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ελπίζω να παλέψουμε καλύτερα του χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε μικρές ακόμα. Και η συμμετοχή σε μια τόσο ψηλή κατηγορία είναι πολύ σημαντικό για μας. Βλέπουμε ένα άλλο επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε σε τέτοια παιχνίδια, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε. Έχετε και τις Αμερικανίδες, έχετε φέτος και ένα διαφορετικό τρόπο εγγύημας, πιο επαγγελματικό να το πω διαφορετικά. Σας βοηθάει αυτό αργότερα και για την συμμετοχή στις εθνικές ομάδες? Σίγουρα βοηθάει, γιατί και οι Αμερικανίδες
έχουν ένα άλλο επίπεδο από εμάς, έχουν προπονηθεί αλλιώς και έτσι βλέπουμε και μια άλλη οπτική του αθλήματος. Για την δική σου την απόδοση σήμερα και των κοριτσιών των νεαρών, γιατί πήρατε αρκετό χρόνο συμμετοχής και από ό,τι φαίνεται περάσατε τα τεστ. Ήταν η ευκαιρία που περιμένατε? Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ήταν. Και περιμένουμε και ανάλυση εμφάνιση στη συνέχεια. Έτσι ελπίζω, ναι. Πρώτον, πέρυσι όπως ξέρεις παίζαμε Α2, φέτος Α1. Τεράστια η διαφορά. Απαντήσαμε στην πρόκληση και η δεύτερη θέση τα λέει όλα. Είμαι λίγο συγκινημένος, αλλά πιστεύω ότι παρόλες τις δυσκολίες πάμε καλά. Θέλω να διατηρηθεί το καλό κλίμα και καλό τους Χανιώτες την άλλη Κυριακή εδώ.